και θες να πάμε λίγο στο ποια ζευγάρια θα μας άρεσαν εμάς. Δηλαδή, ποιους θα σετάραμε, το ότι θα μπορούσαν να ταιριάξουν σαν χαρακτήρες και όχι έτσι όπως τα έχουν κάνει αυτή ναι. ανακατοσούρα. Εγώ θα ήθελα Ρένια με Άλεξ. Είναι καυτό ζευγάρι. Μπορούν δηλαδή να πάρουν φωτιά. Σφαγή να γίνει. Τα κρεβάτια για μετά το παιχνίδι. Σκίξε σκι που λέγανε. Ναι. Α, πάει και για σκι. Σκίξε σκι. Και η Ρένια είναι ξεχωριστό κορίτσι. Έτσι. Και ταιριάζουν. Με πιάνει. Πολύ καλά. Πολύ καλά. Αυτοί οι δύο θα ταιριάζανε. Ναι, ναι, ναι. Και να λοιπόν εδώ. Και να σου πω κάτι, είναι νέα παιδιά, γιατί δεν υπάρχει και μια φλόγα, ένας έρωτας έτσι φλογερός. Παιδί μου, όχι, να σου πω κάτι. Οπτικά όπως σκόβεις δεν κάνει ένα. Ναι, κάνει, δηλαδή, γιατί είναι δεμένος ο Άλεξ. Εντάξει, η Ρένια δεν ξέρω πώς θα μείνει. Πιστεύω ότι θα μείνει 50 κιλά σου να βγει από το παιχνίδι. Τρώνε και αυτές τις μπάρες όλη την ώρα που είναι διέτης, δεν ξέρω τι είναι. Ταιριάζουν, ναι, ταιριάζουν. Και το πιο έτσι φωσκολικό σενάριο, για να σου πω ένα ζευγάρι το οποίο. Θα τίναζε τα πάντα στον αέρα, θα γινόταν σφαγή, είναι Τζόνι με Λένια. Ναι, αλλά... Βρε, θα τίναζε στον αέρα, θα την έστρωνε ο Τζόνι. Δεν υπάρχει περίπτωση, θα σε γίνει μόκο τώρα. Που σκάσε εσύ, Αντωνάκη. Μιλάει ο Ανίρ, ναι. Μιλάει ο Ανίρ, τώρα δεν μιλάς εσύ. Α, ταιριάζουν, πιστεύεις. Ναι, πιστεύω ότι ταιριάζουν αυτοί οι δύο. Ταιριάζουν και μάλιστα, Λένια, και μάλιστα φαντάσουν να είναι και ο Φίλιππος μέσα να μην έχει βγει έξω και να βλέπει τη φάση αυτή. Πω, τι έχει να γίνει. Εμφανισιακό σου ταιριάζουν. Θα ήταν ναι. μεγαλύτερη τιμωρία. Και εμφανισιακά ταιριάζουν πάρα πολύ. Ναι, ναι, ναι. Πάρα πολύ, ναι. πάρα πολύ. Κοίτα, ο Φίλιππος. Είναι, και, ξέρεις τι, επειδή φαίνεται ο Τζόνι ότι είναι πιο ισορροπημένο, η Λένια είναι πιο μπρογδού, οπότε τα αντίθετα έλκονται, έχει δίκιο. Ο Φίλιππος είναι μια ταιριάζε. Με την Κατερίνα. Όχι. Με ποια. Με την Άννα. Με την Άννα. Με την Κύπρια. Γιατί? Και η Άννα έχει τη δικιά της τρέλα. Ο Φίλιππος έχει τη δικιά του τρέλα. Αυτοί οι δύο θα κολλάγανε μαζί. Ο Φίλιππος με την Άννα. Ναι, 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 ναι. Να μου πεις είναι και δύο YouTubers. Δεν θα κολλάγανε κάρτα. Θα κάνανε και μαζί. Ναι, θα φτιάχνανε το δικό τσάρμι. Να. Mm. Θα φτιάχνανε το δικό τσάρμι εκεί πέρα. Ορίστε. Έχεις δίκιο. Τι νομίζεις. Ο Αντωνάκης ο καημένος. Ο Αντωνάκης. Όχι, μόνο Κατερίνα. Όχι, ρε, όχι, η Κατερίνα δεν ταιριάζει με κανέναν, βρε. Όχι, εγώ δεν ταιριάζει με κανέναν. Ο Αντωνάκης δεν ταιριάζει με Κατερίνα. Ο Αντωνάκης μόνος του. Μόνος του Αντωνάκης. Στο μάτι. Μ' αρέσει τώρα, είδα μια πάρα πολύ ωραία ανάρτηση κάπου στο Twitter και έλεγε το καλύτερο ζευγάρι είναι αυτό. Και είχε τον Βασίλη με μια παλάμη δίπλα. Οπότε ο Αντωνάκης με την παλάμη. Αυτό είναι το ζευγάρι. Πιστεύω λοιπόν ότι ο Αντωνάκης θα μείνει μόνος του, γιατί τον βγάλουν γρήγορα απ' έξω. Ο Βασίλης δεν θέλει καμία. Ο Βασίλης θα πάρει την Πακοδή μου στο τέλος. Όχι, ναι. άλλο το λέω. Δεν ναι, είχε ναι, διαβάσει ναι. τα φλερτ που και καλά φλέρταρε την Πακοδίνη. Ναι, καλά, εντάξει, έχει εκεί. Ναι, γι' αυτό ναι, καθυστέρησε να πάρει μπροστά. Γι' αυτό καθυστέρησε να πάρει μπροστά. Λένε Μιλφάρα. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει. Αλλά δεν ξέρει, βρέ, ότι υπάρχει κάποιο Τούρκο επιχειρηματία έξω. Έτσι λένε, δεν ξέρω εγώ, δεν έχω αποδείξει. Ναι, ναι, υπάρχει. Ναι. Υπάρχει, υπάρχει και λοιπόν, φαίνεται. Είναι ερωτευμένη η Μαρία. Τη Ζένια, με ποιον θα την έβαζε. Η Ζένια. Με τον Παύλο, τον Πούντιο. Όχι, μωρέ. Ναι, αυτός είναι πουριτανός. Σταμάτα τώρα που θα έχει τη Ζένια. Σφαγή, λέμε. Άσε τώρα. Ο Παύλος δεν είναι πιο πουριτανός. Θα ανέβαινε η άλλη στον μπαρ και θα δείχνει τα οπίστια της και θα καμάρωνε ο Παύλος. Όχι, θα πήγε και σε. Α πω, κατέβα κάτω. Κατέβα ήταν σε ξέρεις. Κάτσε εκεί. Η δουλειά σου είναι στην κουζίνα γρήγορα μέσα. Δεν ταιριάζει, δεν ταιριάζει με τον Παύλο. Μάλιστα. Η Ζένια, κοίτα να σου πω. Δεν υπάρχει κάποιο μέσα που να ταιριάζει. Γι' αυτό ίσως και είναι μόνη της ακόμα. Τώρα, όχι. Με το Βασίλη τι έγινε. Το ψηλό πολεμάνε. Το πολεμάνε. Το παίζουν παιχνίδι. Πάντως δεν ταιριάζουν καθόλου. Και αυτό ο Βασίλης, παιδί μου, δεν μου κάνει καθόλου τίποτα. Ναι, αυτό για έξω είναι. Αυτός είναι. Με τον Αντώνη παρέα, χεράκι, χεράκι και δρόμο. Ναι, ναι. Δεν κάνουν. Καταρχήν φαίνεται. Ο ίδιος δεν θέλει να ερωτευτεί. Ναι, δεν κάνουν αυτοί. Με τίποτα. Δεν κάνουν. Η Κατερίνα. Η Κατερίνα, ας πούμε, είναι ένας καινούριος μέσα. Κάνας καινούριος. κάτσε με τον αυτό, τον τραγουδάρα. Τον Μπάνο. Τον τραγουδιστή. Αυτό που τραγουδάει. Θα φύγει γρήγορα αυτός. Αυτός έκανε σφάλμα μεγάλο. Ναι. Τον μισό πριν τον δω. Επειδή σου πήραξε τον Παύλο. Όχι εμένα μόνο. Δηλαδή έχει βουήξει το ίντερνετ ολόκληρο για αυτό το πράγμα. Ναι. Δηλαδή υπάρχει θέμα σοβαρό. Εγώ πιστεύω να τον κρατήσουν. Θα αρέσει στους Twitterάδες το όνομά του. Δεν ξέρω. Α, ναι. Μούτσος Λούτσος και τα λοιπά. Ναι, 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 ναι. Αυτό παίζει ρόλο αυτό. Ναι. Ναι. Αυτό ξέρεις τι, ρόλο, τώρα προσπαθώ να σκεφτώ τι καρτούν θα φτιάξουν και τι εικόνες θα φτιάξουν τα παιδιά στο Twitter με το, με το πάνω. Με το Μούτσο. Πάνω, με το Μούτσο, ναι. Ξέρεις είναι ο Μούτσος. Πώς δεν ξέρω. Τον Αυτάκι, το Μούτσο. Α, μπράβο, δεν ξέρω το Μούτσο και το Λούτσο, ξέρω και το Μούτσο.
Και άλλα μπεις.